Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον των αστικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψυχική υγεία του πληθυσμού? Αγωνιούν δήθεν αυτοί που ευθύνονται, που είναι υπόλογοι για τη δραματική επιδείνωση της ψυχικής υγείας του λαού μας. Ιδιαίτερα μετά και το δίχρονο της πανδημίας COVID-19, τα προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών διπλασιάστηκαν. Το 64% των νέων ηλικίας 18 έως 34 ετών αντιμετώπισαν κίνδυνο κατάθλιψης το 2021 λόγω ανεργίας, οικονομικών αδιεξόδων και όχι μόνο, κοινωνικής απομόνωσης, μοναξιάς. Ένα μόλις στοιχείο, λέω, παραθέτω, που δείχνει τη δραματική επιδείνωση. Το ενδιαφέρον τους ασφαλώς είναι υποκριτικό. Τι είναι αυτό που πραγματικά τους ανησυχεί? Το ομολογούν και οι ίδιοι στα επίσημα κείμενά τους. Η ψυχική υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελεί μέσο για την επίτευξη ορισμένων από τους στρατηγικούς πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως να ξαναμπεί η Ευρώπη στην πορεία προς τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Υπολογίζουν ότι το συνολικό κόστος των ψυχικών διαταραχών ξεπερνάει το 4% του ΑΕΠ, πάνω από 600 δις ευρώ, στο σύνολο των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πολιτική που υλοποιείται και στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι διαποτισμένη από τη λογική του κόστους-οφέλους. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2022 για την ψυχική υγεία αναφέρεται ότι ο λόγος όφελος κόστος της θεραπείας των καταθλιπτικών και των αγχωδών διαταραχών είναι 5 προς 1. Σύμφωνα μάλιστα με μια παγκόσμια μελέτη μοντελοποίησης που έγινε σε 36 χώρες, μια σταδιακή αύξηση από το 2014 έως το 2030 της κάλυψης των αναγκών σε θεραπεία για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές, κόστος 147 δις ευρώ, εξασφαλίζει 43 εκατομμύρια επιπλέον έτη υγιού ζωής, των οποίων η αξία αποτιμάται σε 300 δις. Ομολογία ότι η καλή ψυχική υγεία τους απασχολεί, γιατί είναι κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας, αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, μειώνει τον απουσιασμό και τον παρουσιασμό, παρών στην εργασία αλλά με χαμηλές επιδόσεις, έννοιες βέβαια τις οποίες εμείς δεν υιοθετούμε, και έμεσα εξασφαλίζει τη μείωση των δαπανών για την υγεία, γιατί αυτός είναι ο καημός τους. Επίσης αναφέρουν ότι το έμεσο σχετιζόμενο με την απολεστήσα παραγωγικότητα οικονομικό κόστος ξεπερνά το άμεσο. Επομένως, από οικονομική άποψη, το πράγμα είναι ξεκάθαρο, η θεραπεία των ψυχικών διαταραχών είναι δαπανηρή, αλλά πιο δαπανηρό είναι να αφαιθούν αθεράπευτες. Η μη αντιμετώπιση τους αντιβαίνει τα συμφέροντα των καπιταλιστικών χωρών. Βασικός πυλώνας των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία επενδύθηκε ιδεολογικά με το μανδύα της αποασυλλοποίησης, το σεβασμό των δικαιωμάτων του πάσχοντος υποκειμένου. Η εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της Αμερικής, επιβεβαιώνουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι οποίες διαστρεβλώθηκαν, λιδωρήθηκαν, συκοφαντήθηκαν από τους επικριτές τους. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για αυτό που θα επακολουθούσε. Η πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ήταν προδιαγεγραμμένη από την πρώτη στιγμή. Οι υποκρατικές διακηρύξεις των αστικών κυβερνήσεων για την ανάγκη μετατόπισης του κέντρου βάρους από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος ήταν το προπέτασμα καπνού για την ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζεται σαν κόστος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της ψυχικής υγείας, την εκμετάλλευση του ψυχικού πόνου και της ψυχικής ασθένειας από τις ΜΚΟ που ξεκοκαλίζουν ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικά κονδύλια,
αλλά και τη συστηματική μετατόπιση της ευθύνης στις οικογένειες, οι οποίες επομίζονται τεράστιο φορτίο και στις λεγόμενες άτυπες μορφές υπηρεσιών. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες έρχονται αντιμέτωπες με τρομακτικά αδιέξοδα. Ανατρέχοντας τις αναφορές για την κατάσταση στην Αγγλία και τη ΣΥΠΑ, τις τραγικές ελλείψεις παροχών στους ψυχιατρικούς ασθενείς, στους ασθενείς με νοητική υστέρηση και άνοια, εγκατάλειψη των ασθενών στο απομονωμένο και ανήμπορο περιβάλλον των οικογενειών τους, οι οποίοι κάνουν μάταια έκκληση για εισαγωγή έστω και προσωρινή των ασθενών, αυτά στην Ιταλία για παράδειγμα, όπου στο μεγαλύτερο φορτίο μετατοπίστηκε τις οικογένειες. Άλλοι μεταφέρθηκαν από τα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία στις ιδιωτικές δομές περίθαλψης. Άλλοι κατέληξαν στις φυλακές ή στο δρόμο. Ανακαλύπτει εκπληκτικές ομοιότητες με το ζωφερό τοπίο στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, η επαναϊδρυματοποίηση, οι νέο ασυλικές μορφές περίθαλψης στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αποκατάστασης εντός πολλών εισαγωγικών, το θεραπευτικό χάσμα στην αντιμετώπιση μείζωνων ψυχικών διαταραχών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μόλις το 1/3 των ασθενών με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και μόλις το 29% των ασθενών με ψύχωση λαμβάνουν θεραπεία, είναι κοινός στόχος σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ανεξάρτητα από την οξύτητα με την οποία εκδηλώνεται σε κάθε μία από αυτές, συνάρτηση και του επίπεδου ανάπτυξης της οικονομίας τους. Ενδεικτικά, σε μία συντηρητική μελέτη για τα συστήματα ψυχικής υγείας 8 ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2019, αναφέρεται για τη Φιλανδία, η οποία θεωρείται μάλιστα σημείο αναφοράς για την κοινωτική φροντίδα, ότι παρά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου δομών στην κοινότητα, η πλειονότητα των πόρων κατευθύνεται σε δομές κλειστής περίθαλψης, γεγονός που σύμφωνα με τους συγγραφείς οφείλεται στη μετάβαση από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία σε άλλα ιδρύματα, όρος που περιγράφεται ως trans institutionalization, δηλαδή trans ιδρυματοποίηση, και στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας. Ένα επιπλέον στοιχείο. Μόλις το 5% των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές στον κόσμο ζουν σε θεραπευτικά και ιατρικά πλαίσια προστασίας και θεραπείας. Ο κύριος όγκος των πασχόντων παραμένει στην κοινότητα, ζει στιγματισμένος, σιωπηλός, αποκλεισμένος. Συνεπώς το ζήτημα δεν είναι να κλείσουμε το άσυλο και να πετάξουμε τους ψυχικά ασθενείς όπως έχει γίνει, στην οικογένεια ή γενικά στην κοινωνία. Το τοπίο στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα διαμορφώνεται πάνω κάτω ως εξής. Συνολικά λειτουργούν 3 δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία από 11 το 2009, 41 ψυχιατρικά και 7 μόλις παιδοψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, αρκετά από αυτά μάλιστα στα χαρτιά, 24 κέντρα ψυχικής υγείας, 22 κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, 30 κινητές μονάδες, 88 κέντρα ημέρας και κάποιοι ελάχιστοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, καθώς επίσης και 39 ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, με το 64% από αυτές να είναι συγκεντρωμένες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχουν υποβαθμισμένα ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, ανθούν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, όπως για παράδειγμα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, την ίδια περίοδο που με πρόσχημα την κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης έκλειναν δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, αναπτύσσονταν και επεκτείνονταν τα ιδιωτικά άσυλα, οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, αυτές είναι συγκεντρωμένες σε 12 από τους 51 νομούς της χώρας και όλες στην υπηρετική χώρα πλην μίας που είναι στο Ηράκλειο.
οι τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 1/3 του συνολικού τζίρου και οι 6 μεγαλύτερες καταλαμβάνουν το 50% του μεριδίου της αγοράς. Την περίοδο 2009-2018 ο ιδιωτικός ψυχιατρικός τομέας ενισχύθηκε κατά πολύ έναντι του δημοσίου. Ενδεικτικά, το 2007 στη χώρα λειτουργούσαν 53.888 κλίνες, από τις οποίες οι 37.000 στο δημόσιο, οι 1.607 σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 14.707 σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ το 2009 σε σύνολο 8.975 κλινών ψυχιατρικής κλινικής περίθαλψης, οι 4.107 αφορούσαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 4.868 ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το 2015 σε σύνολο 45.945 κλινών, 29.855 αφορούν δημόσια ιδρύματα και 15.208 ιδιωτικά. Παρατηρούμε λοιπόν μία αύξηση των κλινών του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό επί του συνόλου από 27,3% το 2007 σε 33,1% το 2015. Ενώ το 2018 σε σύνολο έχουμε μείωση των κλινών και έτσι σε σύνολο 7.062 κλινών, μόλις 1.356 είναι οι δημόσιες και όλες οι υπόλοιπες, 5.706, είναι ιδιωτικές. Σαν συμπέρασμα, η συρρήκνωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας πηγαίνει ταυτόχρονα με την διόγκωση και κυριαρχία του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της υγείας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων με τον παραπλανητικό τίτλο «Ψυχιατρική μεταρρύθμιση» που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και τις οποίες η ουσία συμπυκνώνεται σε αυτό που προέβλεπε ο νόμος για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, ο οποίος έλεγε, ανέφερε χαρακτηριστικά, οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα βοηθούν, θα συντονίζουν και θα ρυθμίζουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες που μπορεί να αναπαράγουν και να ανταγωνίζονται τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν εκτός δημοσίου τομέα. Όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, σε αυτό παρέμειναν στοχοπροσιλωμένες και καλλιέργησαν ευνοϊκό έδαφος για τους επιχειρηματίες της υγείας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φιλάνθρωπους που βλέπουν και στην ψυχική οδύνη την ευκαιρία για επικερδής business. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το νέο εντός πολλών εισαγωγικών Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030. Ένα ακόμα εθνικό σχέδιο που προφασιζόμενο την αποϊδρυματοποίηση φέρνει την ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση των ελάχιστων εναπομεινασών κλινών στις δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας, χωρίς την απαραίτητη ανάπτυξη των αναγκαίων κρατικών υπηρεσιών πρόληψης, περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Αντίθετα, το κομμάτι της κοινωτικής φροντίδας εναποθέτεται είτε σε δομές της τοπικής διοίκησης, όπως είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και το βοήθεια στο σπίτι, που είναι και αυτές ήδη επιβαρημένες με μεγάλο όγκο καθηκόντων και τρομερά υποστελεχωμένες, είτε σε ένα συνοθήλευμα δομών που θα αναπτύξουν διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΑΜΚΕ και ιδιώτες. Και εδώ η μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, που ανέρχεται συνολικά σε 66.795.000, από τα οποία τα 55 εκατομμύρια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο υπερμνημόνιο δηλαδή, θα είδατε και χθες το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη με τα πάνω από 567 αντιλαϊκά ορόσημα, κατευθύνεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, και μόνο ένα μικρό ποσοστό προορίζεται για την ανάπτυξη δημόσιων ψυχιατρικών μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ηπείρου,
όπου από τις 7 υπηρεσίες ψυχικής υγείας που προβλέπεται να αναπτυχθούν, μόνο η μία αφορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, και όλες οι υπόλοιπες αφορούν δομές μέσος ΔΥΠ ή ιδιωτών. Ήδη η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων συμφώνησε στη λειτουργία της Δημόσιας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση με μια μη κυβερνητική οργάνωση. Πρόκειται για μια μονάδα έγκαιρης παρέμβασης που ήδη λειτουργούσε στην Ήπειρο στο πλαίσιο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, και αντί αυτή να ενισχυθεί αποφασιστικά, εξαναγκάζεται να συλλειτουργήσει με μια μη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία το Πανεπιστημιακό, η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων δέχτηκε να παραχωρήσει δωρεάν στέγη για 10 χρόνια για να μπορέσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, γιατί είναι όρος να υπάρχει στέγη δωρεάν, η ΜΚΙΟ, η οποία θα πάρει 500.000 ευρώ για 18 μήνες αξιοποιώντας δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας από το πρόγραμμα του Υπουργείου. Η μη κυβερνητική οργάνωση συγκεκριμένη αξίωσε επίσης την παραχώρηση και του προσωπικού που είναι έμπειρο του δημόσιου τομέα στο συγκεκριμένο τομέα. Η δημόσια μονάδα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, αυτό που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τις συγκεκριμένες δημόσιες μονάδες. Ενώ η όποια συλλειτουργία αντικειμενικά θα οδηγήσει στην περαιτέρω λειτουργία της δημόσιας μονάδας με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη και για πρώτη φορά έχουν κοστολογηθεί οι ψυχιατρικές πράξεις, πράγμα αναγκαίο για την είσοδο και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Είναι μια πλευρά εξίσου σημαντική κατά τη γνώμη μας, ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά δεν είναι της παρούσης να την αναλύσουμε, αναπαράγεται και η αναχρονιστική και επιστημονική αντίληψη του επικίνδυνου ασθενή που χρειάζεται νοσηλεία σε κλινικές μέσες ασφαλείας, αναπαράγοντας έτσι και όλους τους όρους του στιγματισμού των ασθενών και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους, και είναι ηρωνία που εισαγωγικά το νομοσχέδιο, το νέο εθνικό σχέδιο δράσης υποτίθεται ότι αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει. Η αντίληψη του κόμματός μας για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας είναι ριζικά διαφορετική από αυτή των αστικών κομμάτων. Ακρογωνιαίος λίθος της δικής μας αντίληψης είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, επομένως είναι κρατική υποχρέωση η εξασφάλιση απολύτως δωρεάν παροχής των ανάλογων υπηρεσιών σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, φυλή και οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση. Η θέση μας είναι ότι απαιτείται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης που στο επίκεντρό του θα έχει τον άνθρωπο, θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, στον κεντρικό σχεδιασμό και θα υπηρετεί την ικανοποίηση των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Μόνο στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας που βασίζεται στον άνθρωπο και τις ανάγκες του μπορεί να εξασφαλιστούν κατά τη γνώμη μας πολύ ανώτεροι όροι προστασίας και της ψυχικής υγείας των εργαζόμενων, της νεολαίας, των γυναικών και των παιδιών. Ουσιαστική, υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών σύγχρονων ψυχικής υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια ενός ενιαίου, αποκλειστικά κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος υγείας. Απαιτείται η ριζική μετατροπή, ο ριζικός μετασχηματισμός του σημερινού συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας με κατάργηση της απάνθρωπης ασυλικής μορφής ψυχιατρικής περίθαλψης που εφαρμόζεται εδώ και έναν αιώνα από τις κυβερνήσεις της αστικής τάξης. Βασική προτεραιότητα για μας είναι η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, στους εργασιακούς χώρους, στην οικογένεια. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην πρωτογενή πρόληψη που συνίσταται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων και την εξάλληψη των κοινωνικών παραγόντων που ευθύνονται για την εκδήλωση της ψυχικής νόσου. Κεντρικό ρόλο στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος
διαδραματίζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, που είναι τμήμα του ενιαίου λειτουργικά Κέντρου Υγείας, το οποίο θα επιτελεί τη φροντίδα της κοινότητας σε κάθε επίπεδο υπηρεσιών και θα διασυνδέεται με τους χώρους ευθύνης του, τα σχολεία, τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους του ίδιου του συστήματος υγείας πρόνοιας, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, οικοτροφία, δημόσια ψυχιατρική κλινική, δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Θα καλύπτεται το σύνολο των ηλικιακών ομάδων και οι κατηγορίες ασθενειών όλου του πληθυσμού. Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών είναι αποκλειστικά και μόνο επιστημονικά και η διασύνδεση όλων των υπηρεσιών θα είναι αυτή που θα εξασφαλίζει τη θεραπευτική συνέχεια και την αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση στον αντίποδα της πανσπερμίας των δομών που έχουμε σήμερα. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην παιδική και την εφηβική ηλικία, με ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας τομέα του Ενιαίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, από το οποίο θα εκπορεύονται τα προγράμματα πρόληψης και θα εκπονεί προγράμματα αγωγής υγείας καθολικά για τον πληθυσμό. Ταυτόχρονα θα ιεραρχούνται με ομάδες επιστημόνων που εργάζονται σε χώρους όπως τα σχολεία, οι ιδιαίτερες αυτές ηλικιακές ομάδες και θα είναι υπεύθυνο για την επιστημονική συνέχεια των αντίστοιχων προγραμμάτων σε σχολές, πανεπιστήμια, στρατιωτικές μονάδες, θα παρακολουθεί την ψυχοδιανοητική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων, θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, θα εντοπίζει και θα παρεμβαίνει έγκαιρα. Θα συνεργάζεται επίσης το Κέντρο Ψυχικής Υγείας με το Κέντρο Γυναίκας και Παιδιού, όπου η ειδική ομάδα θα έχει την ευθύνη των οικογενειών με γονείς ασθενείς ή και οικογενειών με παιδιά με ψυχικά προβλήματα. Είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ατόμων υψηλού κινδύνου, την προγεννητική φροντίδα της ασθενούς μητέρας, την προετοιμασία για την επερχόμενη μητρότητα, την πλήρη στήριξη της οικογένειας, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ψυχολογική ενίσχυση, την κατοίκον στήριξή τους, καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω μειωμένης λειτουργικότητας του γονέα ασθενούς. Για την αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, για κατηγορίες ασθενών που η σοβαρότητα της νόσου απαιτεί να έχουν ιατρική νοσηλευτική φροντίδα και για παθήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, θα υπάρχουν οι ψυχιατρικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία. Κλινικές στις οποίες θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, επάρκεια σε σύγχρονους θαλάμους, με υποδομές που να προσφέρουν ασφάλεια και το μοναδικό κριτήριο για τη λειτουργία τους θα είναι η θεραπεία τους και όχι η στίβαξή τους ως άλλες αποθήκες ψυχών, οι οποίες επίσης αυτές οι δομές θα διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα ανάλογα με τη φύση της νόσου. Θα είναι πλήρες στελεχωμένες, με επαρκές, ειδικά εκπαιδευμένο, μόνιμο, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξειδικευμένη διεπιστημονική μονάδα, αποτελούμενη από ψυχολόγους, από εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στο ζήτημα της αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης, με ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εργασίας, δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων παραγωγικών εργαστηρίων, με εγγυημένα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζόμενων σε αυτά, είτε είναι ψυχικά πάσχοντες είτε όχι. Προσαρμογή του ωραρίου, αλλά και του είδους της εργασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της ψυχικής νόσου. Τα προστατευόμενα εργαστήρια είναι κρατικά, λειτουργούν με κοινωνικό έλεγχο και είναι η εξασφαλισμένη απορρόφηση της παραγωγής τους με ευθύνη του κράτους. Όλες αυτές οι δομές εξωνοσοκομιακής φροντίδας και περίθαλψης εντάσσονται στο ενιαίο κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας και ανάλογα φυσικά με την εξέλιξη της επιστήμης φτιάχνονται και άλλες που να αντιστοιχούν στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Προβλέπει επίσης η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που θα περιλαμβάνει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όλους, πλήρη συνταξιοδότηση με μειωμένα χρόνια για εκείνους τους ασθενείς που η φύση και ο βαθμός της νόσου τους δεν τους επιτρέπει να εργάζονται. Συνεχής μετεκπαίδευση
και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων με ευθύνη κρατική στον τομέα της ψυχικής υγείας μέσα από ένα ενιαίο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας με στόχο τη συστηματική επιστημονική ενημέρωση. Εκπαίδευση ικανού αριθμού επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις ολοένα αναπτυσσόμενες ανάγκες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ ο αγώνας για τη διατήρηση της υγείας, ψυχικής και σωματικής και την προαγωγή της είναι άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα για την ανατροπή του σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά αυτό το νοσηρό περιβάλλον. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει τα πυρά του στον κοινωνικό αρχιπροσδιοριστή των κοινωνικών προσδιοριστών της ψυχικής νόσου, την κατάργηση της εμπορευματοποίησης του ψυχικού και σωματικού πόνου ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από το κεφάλαιο, ταυτίζεται με τον αγώνα για την ανατροπή των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Και στο ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι φανερή η υπεροχή της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα ζητήματα της ψυχικής υγείας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου στις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μαΐου για τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχικής υγείας, για τους επιστήμονες ψυχικής υγείας, τις οικογένειες των ασθενών, όλους όσους έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα τρομακτικά αδιέξοδα που γεννά το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης. Με καρδιά, με μυαλό, με οργή, να τιμωρήσουμε πολιτικά όλους όσους δολοφονούν τα όνειρά μας, όσους μας στερούν το δικαίωμα να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει και δικαιούμαστε, για να αυγατέζουν τα κέρδη των λίγων. Να κάνουμε τη μοναδική αντισυστημική επιλογή, να ψηφίσουμε το ΚΚΕ.